Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε αυτό το Παρασκευό Σάββατο Κύριακο. Ε, φυσικά έχουμε και άλλη αλλαγή στο πλανητικό σκηνικό. Αύριο, Σάββατο, περνάει και ο Δία στον Ιβροχώ. Και οι δύο μαζί θα συναντηθούν και θα γίνουν αυτό το υπερλαμπρό αστέρι τη Δευτέρα. Που εύχομαι πραγματικά να μην έχει συννεφιά για να μπορέσουμε να το δούμε. Και φυσικά θα είμαστε από κοντά, πρώτο τη Δευτέρα να το αναλύσουμε κιόλα. Κυρίαρχη λοιπόν επιρροή αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ο υδροχό ούτω ή άλλω. Ο χρόνο από χθε σε αυτό το ζώδιο, η σελήνη βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο, θα βρίσκεται και αύριο Σάββατο, μετά θα μπει στου ηχθεί. Δεν λε ότι είναι ένα πολύ χαλαρό Σαββατοκύριακο, ε, όμω από την άλλη πλευρά μα βάζει σε μια διαδικασία να δούμε τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι θέλουμε να πετάξουμε. Αυτό ισχύει από το σπίτι μα και αυτά τα οποία μπορεί να συσσωρεύουμε και δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Και μπορούμε να δούμε πώ μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, σε ποιον να τα δώσουμε μπορεί να τα αξιοποιήσει καλύτερα από εμά, μέχρι διάφορα άλλα πράγματα που ο καθένα έχει στη ζωή του και ξέρει ότι α, δεν πρέπει να τα κουβαλήσει την καινούργια χρονιά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώ θα είναι τα πράγματα μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να πω ότι ο Ερμή είναι στην τελευταία μοίρα του τοξότη, και εδώ πριν μπει στον Εγόκυρο, τη Δευτέρα Κατερίνα σε επισκέπτονται και ο ήλιο, ξεκινάνε τα γενέφλιά σα. Η εγώκερή και ο Ερμή μαζί. Ποιο μάτι μου παίζει, Ποιο μάτι μου παίζει. Το α... δεξί. Το δεξί πάλι. Πάλι μαζί θα τα δούμε. Τέλεια. Για πάμε. Ε, ελπίζω να είναι καλό. Mm. Ε, και να τηλεφωνηθούμε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι ο Ερμή είναι στην τελευταία μοίρα τοξότη και αυτό έχει έτσι ένα εφέ, να το πω σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία που έχουμε με τους άλλους, με τα κοινή επικοινωνία, δίνει λίγο το εφέ του ανάβρομου ερμή. Ενώ δεν είναι ανάβρομος, μπορεί να κάνει δηλαδή λίγο να παίξει κάποια παιχνίδια με το νευρικό μας σύστημα. Αυτό. Θέλει μια προσοχή. Κατά τα άλλα, οκ. Okay.